Λοιπόν, και εκεί θα δούμε πώς θα γίνει η διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την Θεανό. Νομίζω ότι πάμε να ξεδιπλώσουμε αυτή την αλήθεια ζωής, τη μητέρα του Θάνου. Θεανό μου, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Μου είναι πολύ δύσκολη η θέση μου, γιατί πραγματικά από την πρώτη στιγμή που είδα αυτή την εξαφάνιση, δεν ξέρω, κάπως ένιωσα όλη αυτή την αγωνία, διότι όπως συνέβησαν τα γεγονότα, δεν ξέρει κανείς τι θα μπορούσε να είχε κάνει ως γονιός, ώστε να μην συμβεί. Θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί κανείς να ήταν τη δεδομένη στιγμή εκεί και να θυμηθεί τα γεγονότα και να τα πάρουμε με μια σειρά. Πότε εξαφανίζεται λοιπόν ο γιος σας, πού και τι ώρα, για να γίνει κατανοητό στον κόσμο? Και επειδή σήμερα είναι και μέρα που τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο και είναι και διαφορετικός κόσμος μέσα, να πούμε τα στοιχεία από την αρχή, μήπως τυχόν και κάποιος έχει δει κάτι. Ωραία. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα λάθος που έχει γίνει στην εκπομπή σας. Τα δυο μου παιδιά είναι βιολογικά αδέλφια. Ωραία. Εντάξει. Καλά κάνετε. Ωραία. Και το λέτε, γιατί εγώ την πρώτη φορά είπα ετεροθαλής αδελφός, γιατί έτσι είχε μεταφερθεί. Άρα λοιπόν είναι αδέλφια κανονικά. Κανονικά βιολογικά. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα μου είπανε ότι το Σάββατο το πρωί τον είχε πάρει ο πατέρας του βόλτα με το μηχανάκι γύρω στις 10:30 κάπου εκεί, στο παζάρι που γίνεται στον Ελαιώνα. Ότι ήταν εκεί κοντά, ήταν στο μετρό του Ελαιώνα. Τώρα και ο τόπος κάπου εκεί γύρω ήταν, μου είπε ο πρώην σύζυγός μου. Ότι εκεί που προχωράγανε... Να ρωτήσω κάτι για κάποιον που δεν γνωρίζει. Στη δική σας περιοχή, πού λέτε Ελαιώνας, ποια περιοχή ακριβώς είναι? Όχι, εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι, δεν είναι κοντά στην πόλη. Πού, εγώ γνωρίζω, αλλά για τον κόσμο, στο Εγάλαιο κοντά. Στο Εγάλαιο κοντά. Στην Ιερά Οδό. Ιερά Οδό. Ωραία. Εκεί. Για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, να το λέω. Ναι. Αγία Άνης. Αγία Άνης, Ιερά Οδός, εκεί που βρίσκεται το μετρό στον Ελαιώνα. Εκεί γύρω μου είπανε ότι ήταν ο τόπος που έφυγε το παιδί. Συνήθιζαν να βγαίνουν με τον πατέρα αυτές τις βόλτες, να πηγαίνουν σε διάφορα μέρη μαζί όπως εκείνη τη μέρα? Ναι, το συνήθιζαν όταν ερχότανε το παιδί Αθήνα. Ναι. Οι σχέσεις με τον πατέρα ήταν καλές δηλαδή, έτσι? Ναι. Καλές. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, το ακριβές σημείο από το οποίο το παιδί χάθηκε από τον πατέρα του δεν υπάρχει, ή εσείς αυτή δεν μπορείτε να το θυμηθείτε τώρα, για να το ξεκαθαρίσω? Ναι, δεν ξέρω. Το ακριβές σημείο εγώ πραγματικά δεν το ξέρω, μόνο ο πρώην σύζυγός μου το γνωρίζει. Πάντως σημασία έχει για να καταλάβει ο κόσμος ότι ήταν με τον σύζυγό σας και ξαφνικά του παραδίδει το τσαντάκι του και χάνεται στο πλήθος και λέει φεύγω. Το ζήτημα και το ερώτημα είναι ότι ο σύζυγός σας δεν τον ακολουθεί, γιατί όπως μας είπε η Ευγενία, κάποιοι από γύρω στη Λαϊκή φώναζαν, στην περιοχή δηλαδή που έχει κόσμο, ότι μήπως ήταν, σε έκλεψε, έγινε κάτι και δεν ήθελε να τον κυνηγήσουν. Αλλά δεν έτρεξε ο ίδιος να τον κυνηγήσει. Μα καλύτερα να τον κυνηγούσανε. Καλύτερα να τον πιάνανε και ας τον δέρνανε. Εκεί θα ήταν, δεν είχα το παιδί. Να τον πιάνανε. Όχι να μην ξέρουμε τώρα 6 μέρες που είναι το παιδί. Είναι καλά, είναι ζωντανός, δεν ξέρω. Αγωνιούμε. Και κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερα. Και δεν μπορεί να μην είδε κανένας κάτι. Δεν μπορεί, δεν εξαφανίζονται έτσι οι άνθρωποι. Κάποιος θα είδε ένα παιδί να τρέχει. Μα να μπαίνει μέσα στο μετρό, δεν ξέρω. Στους γύρω δρόμους κάποιος δεν θα είδε κάποιον να τρέχει. Εκείνη την ημέρα, το περασμένο Σάββατο, το πρωί. Να πω κάτι, Θεανό. Ο γιος σου είναι ακριβώς όπως τον βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Γιος μου είναι κουρεμένος τώρα πολύ κοντά από ό,τι έμαθα. Είχε πάει ο πατέρας του για κούρεμα.
Είναι πολύ κοντά κουρεμένος. Την ίδια μέρα τον είχε πάει για κούρεμα. Δεν ξέρω, όχι, δεν νομίζω την ίδια μέρα. Εκείνες τις μέρες που είχε έρθει η Αθήνα. Άρα ζητάμε ένα παιδί που έχει πάρα πολύ κοντά μαλλιά και όχι αυτό που ναι, έχει σημασία. Πάρα πολύ κοντά μαλλιά. Άρα ναι, το focus ναι, είναι στα μάτια ναι, και στο υπόλοιπο. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλες φωτογραφίες, γιατί μας έχετε δώσει που είναι πιο κοντά τα μαλλιά. Αυτή είναι με το missing alert η φωτογραφία που δείχνουμε. Αλλά ναι, μας έχει δώσει κοντά τα μαλλιά και άλλες φωτογραφίες. Αλλά πάλι λογικά είναι με τα μαλλιά. Ο μπαμπάς του τον κούρεψε... Πήγαν μαζί να τον κουρέψει. Δεν τον κούρεψε ναι, παρά τη θέλησή του να φανταστώ. Όχι, 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 όχι. Πήγαν μαζί στο κομμάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι έτρεχε το παιδί, ότι κάποια στιγμή εκεί που ήταν με τον πατέρα ξαφνικά άφησε το τσαντάκι που κρατούσε και είχε μέσα και το κινητό του τηλέφωνο και ξεκίνησε να τρέχει. Ναι. Σας έχει εξηγήσει ο πατέρας, ο σύζυγος, το λόγο για τον οποίο το παιδί αυτό έτρεχε και αν υπάρχει ένας άνθρωπος, δύο, τρεις άνθρωποι, κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες που να τον είδαν να τρέχει, να φεύγει. Έλατε, μακάρι και να ξέρω. Δεν το ξέρετε. Δεν ξέρω. Δεν σας εξήγησε ωραία, γιατί το έβαλε στα πόδια, γιατί έφυγε τρέχοντας. Φαντάζομαι δεν του είπε κάτι, θα το έλεγε. Συνήθιζε να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Κοιτάξτε, τον τελευταίο καιρό είχε μάθει για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζω εγώ που προέκυψε και το παιδί φοβήθηκε. Είπα και χθες ότι έχει κάποια δυσκολία να διαχειριστεί τα συναισθήματα. Τρόμαξε, φοβήθηκε, έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του, με έχει σαν στηρίγμα του, τώρα κακά τα ψέματα. Αυτό μέσα στο μυαλό του πρέπει να έχει γίνει ένα τεράστιο φόβος, ανασφάλεια, τι να πω. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί έτσι. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει. Έλα, πάρουμε ξανά τα πράγματα για να βοηθήσουμε την ναι, κυρία Θεανό και την οικογένεια του Θάνου. Να κάνουμε αυτή την έκκληση ξανά. Στον Ελαιώνα, λοιπόν, πριν πόσες μέρες, μέρα μπορούμε να πούμε. Σάββατο. Είναι Σάββατο. Σάββατο, λοιπόν. Ώρα περίπου που σας έχει πει ο σύζυγός σας. 10:30, κάπου εκεί. Το πρωί. Ναι. 10:30 το πρωί. Το λοιπόν, πρωί. Γίνεται μια σκηνή εκεί στον Ελαιώνα, όπου ένας πατέρας βρίσκεται με το γιο, του αφήνει το τσαντάκι και τρέχει μέσα στο πλήθος. Ο πατέρας δεν τον κυνηγούν. Δεν τον κυνηγά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι πλησιάζουν στον πατέρα και του λένε «Σε έκλεψε για να τον κυνηγήσουν». Ο πατέρας φοβάται για να μην κυνηγήσουν το παιδί αστυνομικοί κτλ. Και γίνεται αυτό που γίνεται και εξαφανίζεται. Έχει προηγηθεί κάτι τις προηγούμενες ώρες. Σας έχει πει κάτι ο πρώην σύζυγός σας και πατέρας του παιδιού? Όχι. Δεν έχει προηγηθεί κάτι. Δεν είχε δηλαδή μια άλλη αναστάτωση τις προηγούμενες ώρες. Δεν είχε αναστατωθεί πάλι η ζωή του, εκτός από το ότι μαθαίνει ότι το τελευταίο διάστημα εσείς έχετε ένα πρόβλημα υγείας και αυτό του δημιουργεί έτσι μια αναστάτωση. Ναι, ναι. Πάντως ο πρώην σύζυγός σας γνώριζε για το θέμα υγείας που έχετε εσείς και ότι το παιδί σας έχει αναστατωθεί. Ήταν γνώστης ο πρώην σύζυγός σας, δηλαδή ότι το παιδί αυτό είναι σε μια αναστάτωση. Γιατί δεν αν το γνώριζε. Πόσο... Θα σας πω, κυρία Θεανό, ναι, γιατί ρωτάω. Γιατί αν ένας πατέρας γνωρίζει ότι το παιδί του είναι σε μια διαδικασία που δεν μπορεί να διαχειριστεί κάτι σοβαρό στην οικογένεια με τη μητέρα του, το έχει πιο πολύ στην προσοχή του. Τουλάχιστον αυτό θα έπρεπε εγώ. Καλά, μην κατηγορήσουμε. Όχι, όχι, τον δεν πατέρα, λέω. Όχι, μιλώ για μένα. 27 ετών. Εμένα μου κάνει εντύπωση, Ζήνα, ότι ένας πατέρας, αν γνωρίζει ότι το παιδί του είναι σε μια προβληματική κατάσταση και τον βλέπει να πετάει το τσαντάκι του και να σηκώνεται να τρέχει, θα τρέχει πίσω του. Αυτό δεν θα κάναμε όλοι γονεί. Αυτό είπε και η μαμά πριν, ότι αυτό καλύτερα δεν θα να τρέχει και να τον αν δεν γνώριζε, και να τον χτυπούσε. Αν δεν γνώριζε ο πατέρας και ήταν απλώς ένας ενήλικας γιος, ο οποίος άφησε το τσαντάκι του και λέει «Πατέρα, άντε γεια» και φεύγει, δεν είναι ανάγκη να τον κυνηγήσει ο πατέρας. Ο Θάνος πότε ενημερώθηκε για αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται και πιθανότητα αγχώθηκε περισσότερο? Είναι 2 εβδομάδες, 3. Είναι φρέσκο. Άρα είναι πολύ φρέσκο, ναι, παιδιά. Πολύ, η μαμά πολύ του φρέσκο. Δεν ήταν... Ήσασταν στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έλειπα, ναι, ναι. Είχε έρθει... Έμενε το προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη ο Θάνος, γιατί εσείς είπατε... Για 5-6 μήνες έμενε στη Θεσσαλονίκη. Μόνος του? Μόνος του, μόνος του. Άρα... Ήταν έτοιμος να κατέβει στην Αθήνα, να μείνουμε μαζί πάλι εδώ στην Κόρινθο που ζω εγώ. Ναι, αλλά τι άλλαξε? Δεν άλλαξε κάτι, απλά του είπα έλα την Κυριακή που θα είμαι κι εγώ. Έχει ετοιμάσει όλα του τα πράγματα.
Εκείνος κατέβηκε πιο νωρίς στην Αθήνα, εγώ δεν το γνώριζα. Εγώ όσο έλειπα στο εξωτερικό δεν μου είπαν ότι το παιδί έχει κατέβει Αθήνα. Δεν ενημερώθηκα εγώ ότι το παιδί μου είναι στην Αθήνα. Πότε του μιλήσατε εσείς τελευταία φορά του Θάνου? Την Παρασκευή. Και δεν σας είπε ότι είναι στην Αθήνα? Όχι. Δεν μου είπε. Μία μέρα πριν την εξαφάνιση. Αυτό κρίνεται ότι είναι περίεργο ή γενικά δεν σας έδινε έτσι? Ναι, ναι, ναι. Κρίνω ότι είναι περίεργο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα όμως. Έχουμε μια μητέρα εδώ που δεν γνωρίζει ότι ο γιος της έχει έρθει. Ήταν έτοιμο το παιδί να μετοικήσει με τη μαμά του και να μείνουν στην Κόρινθο. Και ξαφνικά στο μεσοδιάστημα χάνεται από την αγκαλιά του πατέρα με την έννοια γιατί είναι μαζί εκεί και εξαφανίζεται και τρέχει μέσα στο πλήθος. Μπορεί να είναι μια κρίση πανικού, μπορεί αυτό να ποιος είναι... Μας το έχει, με συγχωρείτε, αυτό ποιος μας το έχει πει ότι άρχισε να τρέχει μέσα στο πλήθος? Ο μπαμπάς. Ο πατέρας το λέει, υπάρχει κάποιος άλλος που να τον έχει δει, το παιδί αυτό το έχει δει να τρέχει, να φεύγει, να το σκάει? Ή το λέει μόνο ο πατέρας μέχρι στιγμής? Ναι, ναι, αυτό λέμε. Μήπως τον είδε κάποιος. Ναι. Αυτό θέλουμε. Ενδεχομένως να μην έγινε εκείνη την ώρα και έρευνα για αυτό από τις μάρτυρες και τα λοιπά. Δηλαδή να μην υπάρχει και κάποιος άλλος να το βεβαιώσει. Όλες αυτές τις μέρες έχει εμφανιστεί έστω και ένας άνθρωπος στην αστυνομία ή στο χαμόγελο που να. Κανείς, να είδε, είδα κανείς, να τρέχει αυτό το παιδί, ήμουν παρόν. Λέμε τόσος κόσμος ήταν εκεί. Ένας να πει τον είδα να τρέχει. Να το επιβεβαιώσει. Ναι. Εσείς πώς ενημερωθήκατε ότι χάθηκε? Στην Ευγένεια Πουλοπούλου και έχει περιγράψει ακριβώς το συμβάν όπως το λέμε. Κυρία Θεάνο, εσείς πότε ενημερωθήκατε ότι χάθηκε το παιδί σας? Και πώς? Την Κυριακή το πρωί. Σας πήρε δηλαδή ο πρώην σύζυγός σας? Όχι, με πήρε η νύφη μου. Ο σύζυγος δεν σας πήρε να σας ενημερώσει για αυτό το περιστατικό? Είναι πολύ σοβαρό. Κάμερες υπάρχουν στην περιοχή? Έχει ψάξει η αστυνομία να βρει αν υπάρχουν? Εγώ σήμερα μίλησα με την αστυνομία και ζήτησα αν υπάρχουν κάμερες. Ναι. Τι σας είπα? Έστω στο μετρό. Τι σας είπα? Ότι δεν έχει νόημα, λέει, να κοιτάξουν. Γιατί μπαίνει πολλοί κόσμος, βγαίνει πολλοί κόσμος. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να ψάξουν, γιατί μπαίνει και βγαίνει πολλοί κόσμος. Ακριβώς. Και εγώ αυτό είπα. Να δούμε τη σκηνή, να δούμε ότι έτρεχε όντως μόνο το παιδί, ξεκίνησε να τρέχει και προς τα που πήγε, που κατευθύνθηκε. Ναι, άρα... Μαρακάκη, τι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Τώρα βλέπετε ότι δεν μιλάω. Έχω αρκετές επιφυλάξεις για τις πληροφορίες που δίνει η μητέρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε και μία συντονισμένη επικοινωνία με τον πατέρα. Δηλαδή, και δεν γνώριζε ότι είναι το παιδί εδώ, δεν γνώριζε ότι θα βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Υποθέτω ότι τον πατέρα θα τον έχουν φιλτράρει αναφορικά με τις πληροφορίες που θα δώσει για το πού έγινε, ακριβώς πού έγινε. Και μάλιστα, αν αληθεύει κιόλας ότι ήταν τόσο εξόφθαλμο σαν περιστατικό που κάποιοι πίστεψαν ότι ένας άνθρωπος αρχίζει πολύ ξαφνικά και τρέχει γιατί θέλει να ξεφύγει κάτι και έσπευσαν να ρωτήσουν τον πατέρα αν σε έβλαψε ή σε έκλεψε. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έγινε σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί αν έχει κάποιο κατάστημα δίπλα, είχαν κάποιο πάγκο, εκεί υπάρχει κάποια κάμερα ή όχι απαραίτητα να βρουν κάμερες. Προφανώς οι κάμερες από την είσοδο και την έξοδο του μετρό θα είναι δύσκολο να ερευνηθούν υπό ποια έννοια. Θα πρέπει να έχουν πολύ πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να έχουν αποκωδικοποιήσει. Εκτός, το θέμα της ώρας είναι το πιο εύκολο. Γιατί αν βάλουν περίπου, ας πούμε, αν βάλουν περίπου τη μία ώρα μετά το συμβάν ή και λίγα λεπτά πριν, έχεις πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Αλλά μπορεί να μην είναι εύκολο να ξεχωρίσουν από τις κάμερες. Δεν έχει τόση κίνηση στο μετρό του Ελαιώνα πάντως. Θέλω να πω ότι. Η μέρα που έχει το παζάρι. Η μέρα του παζαριού είχε και πάρα πολύ καλό καιρό το Σάββατο το πρωί. Εγώ θα έλεγα ότι ο πατέρας θα πρέπει να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Αν προφανώς θα τις έχει δώσει ήδη και να. Να βάλουμε λίγο αμέσως, Αλεξανδρέ μου, να βάλουμε λίγο την εξαφάνιση, να δούμε πού μπορεί κανείς να επικοινωνήσει προκειμένου να δώσει πληροφορίες. Στο 100 ή στο 10-17 που είναι στο χαμόγελο του παιδιού. Και το λέω αυτό γιατί εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια κουβέντα με το χαμόγελο του παιδιού. Δεν έχει ακόμη υπάρξει κάτι συγκεκριμένο για αυτό το παιδί. Και αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή δεν υπάρχει και κανείς μέχρι στιγμής που να λέει ότι εκεί στον Ελαιώνα είδα όντως ένα παιδί να τρέχει. Α, μπράβο. Εδώ λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία κανείς αυτό της μάρτυρας σε μια τέτοια εξόφθαλμη περίπτωση. Να περάσαν τόσες μέρες από τις 21 του μήνα, έχει περάσει μια εβδομάδα. Ναι, δεν έχουμε και κανένα λόγο βέβαια να μην πιστέψουμε το τίποτα. Εγώ δεν λέω ότι δεν πιστεύουμε τον πατέρα, λίμωνο, αλλά να υπάρχει ένας να την επιβεβαιώσει, να πει τον είδα να τρέχει. Επειδή Δημήτρη τα στέκια εκεί είναι συγκεκριμένα, οι πάγκοι είναι με συγκεκριμένες άδειες. Αύριο που είναι Σάββατο, δεν ξέρω αν λόγω της εθνικής γιορτής γίνεται ή όχι το παζάρι.
ίσως θα πρέπει να πάει κάποιος μια βόλτα να βρει τους ανθρώπους από κοντά. Έτσι. Είναι ευκαιρία δηλαδή. Δεν είναι τυχαίες οι θέσεις που στέκονται οι άνθρωποι. Θα είδαν κάποιοι άνθρωποι το περιστατικό. Ναι. Επίσης, ίσως θα πρέπει να ψάξουν και στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το είπα και εγώ από την πρώτη μέρα. Θυμάστε που το είπα. Σας το είπα, αγαπημένη μου Θεανό, ότι να κοιτάξουμε τη Θεσσαλονίκη. Και γι' αυτό το είπα και χθες, κάνοντας έκκληση, επειδή και εκεί ήταν ο Πολιούχος χθες. Γιατί μπορεί όντως να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη τρέχοντας. Και το λέω να ξέρετε ότι βλέπετε το χαμόγελο του παιδιού, τα μάτια τα συγκεκριμένα, τι χρώμα είναι τα μάτια του, γκριζοπράσινα? Καστανά. Καστανά. Εδώ φαίνονται γκριζοπράσινα, ας πούμε, το λέω. Και είναι καστανά, λοιπόν, και τελείως κοντά μαλλιά. Ναι. Τελείως κοντά μαλλιά. Αν έχετε κάποια τέτοια φωτογραφία στο κινητό σας, ας μας τη στείλετε τώρα να τη δώσουμε εκ νέου και ενδεχομένως και στο χαμόγελο του παιδιού, αν υπάρχει φωτογραφία, να γίνει αλλαγή με αυτή τη φωτογραφία. Για να είναι εγώ προσωπικά δεν έχω, δεν ξέρω αν έχει ο πατέρας. Ωραία. Κύριε, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Κατά την τελευταία επικοινωνία που είχατε με το παιδί, μία μέρα πριν την εξαφάνιση, την Παρασκευή, ναι, τι σας είπε? Ναι. Δεν σας είπε ότι είμαι στην Αθήνα? Όχι, δεν μου είπε. Με ρώταγε πώς περνάω, τίποτα. Περί ανέμου και υδάτων. Με ρώταγε πώς περνάω, αν είμαι καλά. Τίποτα. Εσείς δεν ρωτήσατε πού είναι, τι κάνει το παιδί, δεν ρωτήσατε εσείς? Φαντάστηκα ότι είναι στη Θεσσαλονίκη. Το ρώτησα αν δουλεύει, όχι, μου είπε. Ότι δεν δουλεύει, έχεις ρεπό. Ήτανε πρωί βέβαια όταν μιλήσαμε. Ναι. Δουλεύει από το μεσημέρι και μετά delivery, δούλευε. Να ρωτήσω κάτι. Στην Αθήνα η περιοχή που έμενε ποια είναι? Ηλιούπολη. Άρα κοιτάμε και την Ηλιούπολη. Ηλιούπολη. Ναι. Σωστό, γιατί δεν το είχαμε αναφέρει μέχρι στιγμής αυτό. Ηλιούπολη έμενε το παιδί. Με τον πατέρα του. Εκεί είναι το σπίτι του. Α, είναι το σπίτι του πατέρα. Είχατε πει με το παιδί ότι θα τα πούμε την Κυριακή που θα μετακομίσεις να έρθεις Κόρινθο? Όχι, αφού δεν είχε. Ναι, το είχαμε πει. Α, δεν είχε μιλήσει εκ των υστέρων ότι είναι στην Αθήνα. Το είχαμε πει πριν μια εβδομάδα. Σε συνομιλία με το παιδί από τη Θεσσαλονίκη. Παραμένουμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια η Ευγενία Πουλοπούλου να βρούμε μια φωτογραφία, αν υπάρχει, με πιο. Φωτογραφία χωρίς να χαμογελάει. Και χωρίς να χαμογελά. Και χωρίς να χαμογελά και με πιο κοντό μαλλί αν έχουμε, για να γίνει αλλαγή, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό και οι ώρες και τα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.